Γεια σας. Ονομάζομαι Σημεών Μάριος Ανδρεάδης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλυσης Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης του θέματος 9 των εξετάσεων θεωρίας Σεπτεμβρίου 2012. Η εκφώνηση λέει ότι θεωρώντας ότι υπάρχει ένα δίκτυο που αποτελείται από 5 κόμβους, α συντονιστής B, C, D, E, κάποια χρονική στιγμή ο συντονιστής αποφασίζει να συντονίσει τα ρολόγια των κόμβων. Αυτή τη στιγμή, τα ρολόγια κάθε κόμβου έχουν τις παρακάτω τιμές. Να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος του Μπερκελέη για να συγχρονιστεί, θεωρώντας ότι η καθυστέρηση μετάδοση μηνυμάτων είναι αμεληταία. Να δείξετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε κάθε βήμα. Αρχικά να πούμε ότι στον αλγόριθμο του Μπερκελέη υπάρχει ένας κόμβος που είναι ο Master και όλοι οι άλλοι είναι οι Slave. Στην προκειμένη περίπτωση ο Master είναι ο Α. Οι Slave είναι τα B, C, D και E και υπολογίζει τον μέσο όρο ώστε να βρεθεί η ώρα που θα έχουν όλοι οι κόμβοι. Πάμε να το δούμε και πιο συγκεκριμένα. Αρχικά ο Α στέλνει μήνυμα σε όλους τους κόμβους ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό την ώρα που δείχνει. Δηλαδή ο Α στέλνει στον ίδιο του τον εαυτό ότι δείχνει στην ώρα 2 και επίσης ακριβώς το ίδιο πράγμα θα κάνει και για τους υπόλοιπους κόμβους. Και ούτω καθεξής. Έπειτα, οι υπόλοιποι κόμβοι, οι slave, δηλαδή τα B, C, D, E, θα στείλουν μήνυμα στον α κατά πόσο απέχουν από εκείνη την ώρα που δείχνει ο master. Αλλά το ίδιο επίσης θα γίνει και με τον ίδιο τον α, με τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή θα στείλει μήνυμα ότι απέχει 0 λεπτά από τις 2 η ώρα. Ο B θα στείλει μήνυμα ότι απέχει 3 λεπτά από τον α, οπότε βρίσκεται στο μείον 3. Ο C θα στείλει μήνυμα στον α ότι απέχει 5 λεπτά, οπότε είναι στο συν 5. Ο D θα στείλει μήνυμα ότι απέχει 2 λεπτά, οπότε είναι στο μείον 2. Και ο E ότι απέχει όπως και ο C 5 λεπτά, οπότε βρίσκεται στο συν 5. Έπειτα βρίσκουμε τον μέσο όρο αυτών των τιμών, δηλαδή μείον 3 συν 5 2, μείον 2 είναι ίσον με 0, συν 5 5 και διαιρούμε με το πλήθος των κόμβων που είναι 5 για να μας βγάλει τον μέσο όρο. Οπότε το αποτέλεσμα από αυτές τις πράξεις μας βγάζει 1. Οπότε προσθέτουμε το 1 στην ώρα του συντονιστή και η νέα ώρα θα είναι 2 και 1. Ο α έτσι στέλνει μήνυμα στους υπόλοιπους κόμβους πόσο θα πρέπει να μετατοπίσουν τα ρολόγια τους ώστε να δείχνουν όλοι στις 2 και 1. Οπότε ο α στέλνει μήνυμα στον ίδιο του τον εαυτό ότι πρέπει να πάει στο συν 1 για να δείχνουν όλοι στις 2 και 1. Έτσι πάλι ο α στέλνει μήνυμα στον b ότι θα πρέπει να μετατοπίσει το ρολόι του κατά συν 4. Ο C θα πρέπει να μετατοπίσει το ρολόι του κατά μείον 4. Ο D θα πρέπει να μετατοπίσει το ρολόι του κατά συν 3. Και ο E θα πρέπει να μετατοπίσει το ρολόι του και αυτός κατά μείον 4. Αυτή λοιπόν ήταν η επίλυση της άσκησης και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.